Και από το πρόβλημα της λειψιδρίας στο πρόβλημα του υπερτουρισμού, που είναι περισσότερο έκδηλο σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Σαντορίνη. Μάλιστα, στο νησί των Κυκλάδων έγινε κάτι πρωτοφανές που προκάλεσε και αναστάτωση με μια δημόσια έκκληση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Θήρας προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ώστε να αποτραπεί ο συνωστισμός λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκάλεσε αντιδράσεις, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας καλεί τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, θέλοντας να αναδείξει το μεγάλο πρόβλημα της ταυτόχρονης άφιξης κρουαζιερόπλοιων στο νησί. Και αυτό το φαινόμενο δημιουργεί στη ζωή των μόνιμων κατοίκων συνήθως προβλήματα. Δεχόμαστε καθημερινά σχόλια για αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, στα Φυρά ειδικά, δηλαδή στην πρωτεύουσα που δέχεται το μεγαλύτερο κομμάτι της κρουαζιέρας και του κόσμου. Προβλήματα υπάρχουν δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια. Είναι ένα πρόβλημα για το νησί και διαχείρισης και ασφάλειας, θα έλεγα εγώ. Το νησί κάθε καλοκαίρι φτάνει στα όρια του. Υπάρχουν μέρες που δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν ταυτόχρονα, παράλληλα με χιλιάδες τουρίστες που ήδη διαμένουν σε ξενοδοχεία και δωμάτια. Αποτέλεσμα, χάος στο λιμάνι και τους δρόμους και συνωστισμό στα δημοφιλή σοκάκια του νησιού. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που ανεβάζουν στα social media οι τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, κάτσε να βγω στο μπαλκόνι μου, μετράω 3-6 κουρασγερόπλια. Το αντέχει το νησί αυτό? Υπό φυσιολογικές συνθήκες όχι, δεν το αντέχει. Πρέπει να κοιτάξουμε και να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής και των κατοίκων και των ήδη τουριστών που έρχονται. Γιατί και αυτοί όταν είναι πιεσμένοι και δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο να περπατήσουν κάποιες μέρες σαν σήμερα, αρχίζει πλέον και σε μια αρνητική διαφήμιση. Το κυκλοφοριακό κομφούζιο όταν οι τουρίστες αναχωρούν είναι ένα καθημερινό πρόβλημα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού. Θέλουμε διαχείριση του προορισμού, θέλουμε υποδομές. Αυτό λείπει από το νησί μας. Δεν θέλουμε 13 κουραζιέρα την ημέρα, θέλουμε ένα, αλλά δεν είναι ένα κάθε μέρα. Πλαφόν στους 8.000 επισκέπτες κουραζιέρα την ημέρα πρόκειται να βάλει από την ερχόμενη σεζόν ο Δήμαρχος Νίκος Ζόρζος. Θέλουμε λοιπόν η ανάπτυξη που υπάρχει στον τουριστικό τομέα να μείνει μέχρι εκεί. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες όσο γίνεται περισσότερο της διαμονής των ντόπιων και των επισκεπτών και με υποδομές μικρές στην κλίμακα του τόπου και μεγαλύτερες και μεγαλύτερες όπου απαιτείται. Ο Δήμαρχος του νησιού ζητά επιπλέον να μην αδειοδοτηθεί ούτε μία νέα κλίνη και να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο του Airbnb.